Ο Πόποβιτς παίρνει φορά. Η μπάλα πήγαινε μέσα, έβγαλε ο Σισκόφσκι σε κόρνερ. Ξανά. Σίγουρα πήγαινε μέσα η μπάλα και έβγαλε σε κόρνερ. Την άρχιγε εκεί στη γωνία και έντοξε. Να πάρουν καλύτερη θέση εκεί στη μικρή περιοχή του Σισκόφσκι. Εκτελείται το κόρνερ. Δεν διώχνεται η μπάλα. Ο Αρτήματά στο σούτ έξω. Ουάρτα βρίσκει πάσα στον ελεύθερο Ντέλετιτς που κάνει το άστοχο σούτ πάνω από την εστία. Τον απέφυγε και κάνει και εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού για τον Αμπαρτσουμιάν. Έχει τον χρόνο, την άνεση εκεί, κάνει μια καλή σέντρα, πάει μπάλα πίσω στον Κορέα, το σούτ έξω στο 11ο λεπτό. Ξανά, εξαιρετική παλιά από τον Μουάρτα, δεξιά ο Αμπαρτσουμιάν που έκανε την σέντρα, η μπάλα πέρασε από όλους, πήγε πίσω στον Κορέα και κοιτάξτε από πού πέρασε η μπάλα. Θα ήταν ένα εξαιρετικό. Πέρασε η μπάλα από όλους, ευκαιρία για τη δόξα, δεν βρήκε σωστά την μπάλα όπως θα ήθελε ο Ασαμόα, είναι ο Λαφράντς. Ο Κέβιν Λαφράντς. Βγήκε, ξεπετάχτηκε πίσω από την άμυνα, πίσω από τη γραμμή έτσι που στέκονταν όλοι μια ευθεία και κοιτάξτε, αν ήταν τόσο σωστά τοποθετημένος, ο Οικονομίδης. Μπαλιά για τον Σαντίκ, ο Αραγιούρη. Γλίστρησε. Είναι πάνω το σημειάκι από τον δεύτερο βοηθό. Σωστός ο βοηθός, όπως φαίνεται από τη γραμμή του χώρου του κάτω, ήταν χτεθειμένος ο Σαντίκ. Ο Μπαρτσουμιάν. Σεντράρι για τον Κατσαράβα που δεν βρίσκει καλά την μπάλα, διαμαρτύρεται για χέρι. Για να δούμε. Θα επικοινωνούν μαζί του. Ναι, βρίσκει μπάλα στο χέρι, το έχει ανοιχτό ο Λαφράνς και ίσως τον στείλουν στο on field review, ναι, ο Κατσαράβα είχε ανοιχτό το χέρι, είχε πορεία προς την εστία η μπάλα, όπως και αν πήγαινε αυτή προς την εστία, είχε απλωμένο το χέρι ο Λαφράνς. Ξανά και ξανά, αυτό βλέπει και ο διαιτητής, ο Κωνσταντίνος Φωτίου και δεν νομίζω να μην σφυρίξει πέναλτι για αυτό που βλέπουμε όλοι. Επαναχτυπάει στο χέρι του Λαφράνς που το είχε ανοιχτό μακριά από το σώμα του. Το βλέπει, το ξαναβλέπει. Περιμένουμε λίγο. Πέναρτ. Διαιτητή. Ο Πόποβιτς εκτελεί, αποκρούει σε κόρνερ ο Σισκόφσκι. Παραμένει το 0-0 στο 26ο λεπτό η απόκρουση στον Ντένις Πόποβιτς. Ξανά έπεσε στην σωστή πλευρά, ψάρεψε εισαγωγικά τον Πόποβιτς, τον νικάει και διώχνει σε κόρνερ. Ο Βάσιλης ότι ξαναβρήκε η μπάλα στον Απαρτσουμιά. Ο Πόποβιτς εκτελεί, κεφαλιά τον Κατσαράβα έξω. Ξανά εκτελεί ο Πόποβιτς. Ο Κατσαράβα δεν μπορεί, πρόλαβε τον Σισκόφσκι που διαμαρτυρήθηκαν εκεί νομίζω της δόξας για φάουλ. Ζητάει τον λόγο συνάδελφος ο Γιώργος Ολονίδου, είμαστε κοντά σου Γιώργο. Σεντράρι, πάει μπάλα πίσω και χάνει τεράστια ευκαιρία ο Αμπαρτσουμιάν. Κοιτάξτε τι κατάφερε και έχασε ο Αμπαρτσουμιάν. Πόποβιτς ανοίγει δεξιά στον Αμπαρτσουμιάν, με τη μία η σέντρα περνάει μπάλα πάνω το σημειάκι. Εδώ βλέπετε ότι ήταν σωστός ο βοηθός προηγουμένως. Εδώ το φάουλ εκτελέστηκε, κεφαλιά πάνω στον... Ανοίγεται και φεύγει η δόξα στην αντεπίθεση. Ο Αρτηματάς γύρισε και τσίπησε μπάλα εκεί, ο Μπραλίτσε επανακερδίζει. Κάνει το διαγώνιο σούτ, ο Λόρια θα μαζέψει. Βγήκε πρώτος την μπάλα ο Κορέα. Ο Ντέλετιτς έχει το χώρο για να κάνει το σούτ. Γκολ! Εκπληκτικό! Δεν του βγήκε προηγουμένως, του βγαίνει τώρα με έναν εξαιρετικό τρόπο. Ο Ντέλετιτς στέλνει την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να αντιδράσει φυσικά ο Σισκόφσκι. Και στο 38 λεπτό η ανόρθωση ανοίγει το σκορ με τον Μίλος Ντέλετιτς. Αποθεώνεται από τον κόσμο της Μεγάλης Κυρίας εδώ στο Αντώνης Παπαδόπουλος.
τον αγκαλιάζει και ο Ουάρτα. Περιμένουμε με ανυπομονησία τα replay για να απολαύσουμε και πάλι το εκπληκτικό γκολ του Ντέλετιτς. Ξανά το εκπληκτικό γκολ του Ντέλετιτς, ενώ διαμαρτύρονται της δόξας για φάουλ από τον Κορέια. Βλέπουμε ξανά το γκολ του Μύρος Ντέλετιτς στο δοκάρι, στη συμβολή των δοκαριών. Πραγματικά άπιαστο πλασέ φαλτσαριστού από τον Μύρος Ντέλετιτς. Πρώτου Ασαμόα δίνει στον Ουάρτα. Απέφυγε το Στυλιανού και δοκιμάζει ένα σούτ μόλις έξω η μπάλα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Πολύ δυνατό σούτ. Βρήκε ο Σουσκόφσκι, ναι. Και πιο πριν σε χτύπησε και σε παίχτη. Ευτελεί ο Πόποβιτς, διώχνει ο Σουσκόφσκι. Ο Ισμαήλ Σάσι. Κάνει μια κάθετη για το Σαντίκ, πάει πλάγια, μεγάλη απόκρουση σε κόρνερ ο Λόρια. Στέλνει την μπάλα δεξιά στον Κατσαράβα. Ενώ πήγαινε η μπάλα στον Αμπαρτσουμιάν, φάουλ τελικά στον Κατσαράβα. Αφού έφυγε η μπάλα, ο Στυλιανού πήγε με δύναμη και πάτησε, βλέπετε, τον Κατσαράβα. Βλέπετε, πατάει γραμμή ο Κατσαράβα. Η γραμμή είναι μέρος της περιοχής και είναι πέναλτι. Στο 54ο λεπτό, για δεύτερη φορά, μετά το χέρι στο 24ο λεπτό. Πέναλτι. Για να δούμε τώρα Ουάρτα. Ο Αιγύπτιος παίρνει φόρα απέναντι στο Σισκόφσκι. Και 2-0 η ανόρθωση. Ο Ουάρτα είναι αυτός που νικάει τον Σισκόφσκι αυτή τη φορά και κάνει το 2-0 και αποθεώνεται από τους φίλους της Μεγάλης Κυρίας και πάει και πανηγυρίζει τον γκολ αγκαλιάζοντας τον Τιμούρ και Τσπάγια και τους υπόλοιπους στον πάγκο. Αποθεώνεται ο Αιγύπτιος. Πανηγύρια στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Θα γίνει αλλαγή τώρα ο Χριστοφή στη θέση, ξανά το εύστοχο χτύπημα πέναρτη του Άμρα Ουάρτα. Έπεσε στην αριστερή πλευρά ο Σισκόφσκι. Ο Κατσαράβα που κέρδισε απόψε 2 πέναρτη αρχίζοντας βασικό στον αγώνα, τώρα το αντιλαμβάνεται και έρχεται έξω. Κέρδισε και τα 2 πέναρτη. Κέβιν Ολιβέιρα, το σούτ, με δεύτερη προσπάθεια ο Λόρια αλλά ήταν εκτεθειμένος ο Σαντίκ. Ναι, σωστός, ακόμη μια φορά ο βοηθός. Μπαρτσουμιάν σεντράρι, ο Σισκόφσκι θα μαζέψει. Παλιά για το Σαντίκ, τα κουνάκι σε θέση offside. Ναι. Σωστός και πάλι ο βοηθός. Φτελεί, περνάει μπάλα, ο Σισκόφσκι θα διώξει. Ο Αρτιματάς το σούτ έξω.